όνομα μου και ζωή σας δεν πρόσωπο, μάλλον περιμένω. Καταρχήν, η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πρόσφυγες από 6 κράτη. Συρία, Σομαλία, Ιεμένη, Ιράκ, Ιράν, Αφγανιστάν. Για χρησιμοποιούμε αυτό με η επίσημη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για το νοσοκομείο, εμείς δεν παρουσιάσαμε καμιά ιδανική εικόνα. Για το νοσοκομείο Δρεμενών έχουμε καταθέσει εδώ και 5 χρόνια άπειρες προτάσεις και άπειρες ερωτήσεις στη Βουλή, γιατί οι κυβερνήσεις και οι δικοί σας και αυτές που ακολούθησαν το έφτασαν στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς πνευμονοθώρακα, χωρίς όλους τους γιατρούς, χωρίς καν πλυντήρια, είναι απλωμένα στα σύρματα κάτω άμα πάτε στο νοσοκομείο Βρεμενών τα ρούχα, χωρίς μόνιμο προσωπικό. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιάτσιο, έχετε το λόγο. Κύριε Πάτση, όσον αφορά την απουσία του Περιφερειάρχη, σήμερα είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο και υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία ανάγκασαν να μπει την ίδια μέρα ο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε αυτό οφείλεται και η καθυστέρηση δική μου. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τις συνομιλίες, εκτός από την πρώτη φορά που πήγε, όντως πήγε, μίλησε με τον κύριο Χρυσοχοίδη όπως καλέστηκαν όλοι οι περιφερειάρχες, ξεκαθάρισε τη θέση του, ξεκαθάρισε τη στάση του και έκτοτε δεν έχει ξανά επικοινωνήσει με το Υπουργείο για αυτό το ζήτημα. Συγγνώμη, με αυτό το Υπουργείο όχι, αλλά έχει επικοινωνήσει με το εσωτερικό. Δεν επικοινώνησε, εγώ σας λέω και δεν σας διέκοψα. Όχι. Δεν επικοινώνησε ούτε με το Υπουργείο Συντήρησης. Δεν επικοινώνησε ούτε με το Υπουργείο Συντήρησης. Επικοινωνεί ο Περιφερειάρχης, επικοινωνεί με όλα τα Υπουργεία. Λίγο να επικοινωνήσει με όλα τα Υπουργεία. Το θέμα είναι αν επικοινώνησε για το συγκεκριμένο ζήτημα και τι θέση κράτησε. Και από τη θέση που κράτησε, έχουν αποφασίσει το αν θα είναι συνομιλητής τους. Η Περιφέρεια δεν είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή. Οφείλει να είναι. Έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της, ναι. Αλλά όχι ότι κρατάει την ουρά της απ' έξω. Και όταν θα χρειαστεί θα επέμβει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι από τους άμεσους συνομιλητές γιατί δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Αυτό να το ξεκαθαρίσουν και ξεκαθάρισα και πού και για τον λόγο της απουσίας του. Και τώρα όσον αφορά το κοινοδομικό, ανήκει στο Υπουργείο, ανήκει στην κυβέρνηση, πεδίο δόξης να βρω, ελάτε με ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα δυνατό, μεγάλο οικονομικό, να το στηρίξουμε όλοι και να φύγουμε. Να αποφασίσουμε αν θα το δώσουμε και στον ιδιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε στον κύριο Βουλευτή. Μια ερώτηση να κάνω. Κύριε Βουλευτά, σας άκουσα με προσοχή. Θα ήθελα να διευκρινίσετε η πρότασή σας για ποια δομή των Βρεμενών να αναφέρεστε. Έχετε συγκεκριμένη πρόταση? Όχι, δεν έχω καμία πρόταση. Απλά είπα το εξής. Ότι εάν είναι να συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς, ας πάνε όλοι στα ξενοδοχεία. Τελείωσε. Δηλαδή πρέπει να πάρετε μια απόφαση για τα Βρεμενά. Έτσι, εγώ δεν το βάζω στη βάση που θα πάνε. Βάζω ένα σχεδιασμό ένα ακόμα παραπέρα εδώ. Και λέω το εξής. Η άποψή μου είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, αυτό θα το μείνει το Βρεμενό. Από εκεί πέρα είναι θέμα όλων σας να σας αποφασίσετε το οποίο αν αποφασίσετε κάτι διαφορετικό, το πού θα είναι οι δομές, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή, μια δομή μέσα στην πόλη είναι καλύτερα, αυτό δεν μας εξαρτάται. Να ξέρουμε, δηλαδή είπατε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μας φέρει και να βάλουμε πλάτη. Πού θα, δηλαδή, άμα υποχρεώσουν η κυβέρνηση και συμβουλώσουν να στηρίξετε μια πρόταση να έρθουν, πού θα τους πάμε. Γιατί? Κοιτάξτε τώρα, μην παίζουμε με τη ζωή. Είναι πάρα πολύ απλό. Ας πάρε λοιπόν. Αξιότιμα τα ζητήματα που σου λέει. Όχι, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι καλό με ανθρώπους που απουσιάζουν. Εγκαλώ γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και όχι να είναι πάρα πολύ απουσιάζουν. Και εγώ, να σου πω κάτι. Εγώ από την περιφέρεια είναι εδώ. Σε παρακαλώ, είχα να συνέψα 5 ώρες από την Αθήνα να πω εδώ και εγώ 5 να πάω πίσω. Και όπως είμαι εδώ πέρα πάνω, σέβω και τη διαδικασία του ανθρώπου. Ευχαριστούμε κύριε Πάτση. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.